Δεύτερο θέμα, συμμετοχή στο συγκαλυτήριο του 17ης 3ου 2018 και στήριξη της δράσης του αντιφασιστικού κινήματος. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Για όσους γνωρίζουν, υπάρχει ένα συλλαλητήριο εδώ και κάποια χρόνια που γίνεται πανευρωπαϊκά ενάντια στην άνοδο του φασισμού και του ρατσισμού τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο. Εμείς συμμετείχαμε και πέρυσι και πρόπερσι, αν θυμάμαι καλά. Φέτος η πρόταση είναι να συμμετάσχουμε και επειδή υπάρχουν έξοδα αρκετά στην διοργάνωση του συλλαλητηρίου, να καλύψουμε και ένα μικρό ποσό τη τάξη των 1.000 ευρώ. Ο κ. Μουτσάκης, πρώτα και μετά. Εγώ δεν θα μιλήσω για το γεγονό ότι πήγε ευκαιρία και αλλιώ όλε οι χώρε πρέπει να συμμετέχουν στην ίδια του συλλαλητηρία. Θέλω να κάνω μια ερώτηση όμω. Το ποσό το οποίο θα εγκρίνουμε είναι σύνομο. Αυτό λέω, να μην λένε κάτι το οποίο ο κύριος Δάτσης. Εννοείται πρέπει καθένας ελεύθερο να μετέχει στα συλλαλητήρια που τον εκφράζουν, αρκεί να μην κάνει ζημιά σε σώματα και σε περιουσίες. Εδώ δεν έχουμε κίνδυνο σωμάτων. Έτσι. Είναι η άλλη άκρη που πάει στα σώματα. Αλλά στις περιουσίες καλύτερα να τις προσέχουμε λίγο. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Κώστας. Εγώ θυμάμαι για ένα ψήφισμα 160 ευρώ ήταν. Συμπαράσταση των Ωσταλά. Κάναμε χρόνια να ξεμπλέξουμε και με δικηγόρους και πολλαπλάσιο ποσό στο δικηγόρο για να ξεμπλέξουμε κατά το ρυθμό. Δεν νομίζω ότι θα περάσει. Απ' την άλλη μεριά, δεν μην κάνουμε τις αγορμάκες. Είναι 1.000 ευρώ. Είμαστε 33. Πάω 5 ευρώ καθένας, αν θέλουμε να δείξουμε τη συμπαράσταση. Θα μαζέψουμε 1.500 ευρώ και θα τα δώσουμε. Όχι μέσα από το Δήμο. Αν εμείς θέλουμε να δείξουμε τη συμπαράσταση, να βάλουμε 33 ευρώ αν θέλετε, είμαστε 33-34 και να βάλουμε τα 1.000 ευρώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Γίνεται κάθε χρόνο, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος. Βέβαια υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία δεν έχω το χρόνο να δείξω τώρα, αλλά αυτός ο αγώνας και η διαδήλωση δεν είναι απλά για συμπαράσταση στους πρόσφυγες, είναι ουσιαστικά ενάντια στην πολιτική που δημιουργεί τους πρόσφυγες και αυτή για να βάλω ένα ζήτημα σε σχέση με το κονδύλι. Η εισήγηση της πλειοψηφίας μιλάει για 1.000 ευρώ σε μια συγκεκριμένη συλλογικότητα στην ΚΕΡΦΑ, η οποία συμμετέχει στη διοργάνωση του συλλαλητηρίου. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό το συλλαλητήριο συνδιοργανώνεται. Και συνδιοργανώνεται τουλάχιστον από τις 4 βασικές συλλογικότητες που υπογράφουν και στην Αθήσα, αλλά και που πήραν την πρωτοβουλία. Αυτές οι συλλογικότητες είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι η ΚΕΡΦΑ που αναφέρεται στην εισήγηση, είναι η ΚΑΡ και το ΚΟΥΣΟΜΟΥ, η κίνηση απελάστων των ρετσιμών και των Κυριακάνικων Σχολείων Μεταναστών, είναι ο συντονισμός φορέων και σωματείων για το προσφυγικό, και είναι και το City Plaza. Είναι 4 συλλογικότητες. Άραγες, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η διάκριση σε μία συλλογικότητα το συγκεκριμένο ποσό. Εάν πραγματικά θέλουμε να στηρίξουμε την εκδήλωση, πρέπει να στηρίξουμε τους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης. Και προτείνω πραγματικά, γιατί δεν είναι εύκολο να μιλάτε σήμερα μέρα για ευρώ, αυτά τα 1.000 ευρώ, χωρίς καμία παραπέρα επιβάρυνση, 250 ευρώ στην κάθε συλλογικότητα. Και αυτή η πρόταση θέλω να πει συν το γεγονός, μπορεί να πείτε ότι τρέχει πολύ το μυαλό μου και πάει πολύ παραπέρα ή κάνω σενάρια, η συγκεκριμένη πολιτική κάνει τη συλλογικότητα, το ΣΕΚ, είναι μία από τις δύο βασικές συνιστώσεις της Αθασίας μαζί με τον ΑΡ. Άρα η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης και η εξαίρεση του συντονισμού φορέων που επίσης είναι στην Αθασία, μάλλον προσβλέπει σε συλλογικότητες που δεν ξέρω ποια είναι τα ωφέλη που πιθανόν να έχει κατά νου ο κύριος Δήματος. Κύριος Παπα-Νικολάου, κύριε Μάσκο, κύριε σας. Κύριος Παπα-Νικολάου. Μας μπερδέψατε λίγο τώρα, γιατί έχουμε μπλέξει εδώ μετά της αριστεράς και με τις συλλογικότητες και δεν καταλήγουμε κάπου. Εγώ θα συμφωνήσω αρχικά με τον κύριο Κουτσάκη, γιατί πράγματι υπάρχει ζήτημα. Εάν προσπεράσουμε, διότι όλοι συμφωνούμε στο ζήτημα το αντιρατσιστικό και το φασιστικό, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα με το οικονομικό, το οποίο δεν θα ξεπεραστεί, γιατί τότε έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές και στους δύο Δήμους και στο
πάνω Δήμο και στον κάτω Δήμο έχουν καταλογιστεί χρήματα, διότι λέει σαφώς ο νόμος καταρχάς ότι εδώ πρέπει να υπάρχει επίσημο καταστατικό του φορέα που επιδοτείς και η έδρα του καταστατικού πρέπει να είναι στο Δήμο που, της Φιλαδέλφειας Καλκιδόνας. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει χρηματοδότηση. Είναι άσκοπο λοιπόν να το κάνουμε αυτό, γι' αυτό έχουμε σε δεύτερο πλάνο στην πρόταση του κυρίου του γιατρού, ο οποίος είπε και νομίζω εσείς πρέπει να το πάρετε αυτό ως πρωτοβουλία, κύριε Πρόεδρε, να απευθυνθείτε στους δημοτικούς συμβούλους και όποιος προτίθεται να δώσει κάποια χρήματα ώστε να βοηθηθεί αυτή η διοργάνωση, ας το κάνει και ας βοηθηθεί όλη τη διοργάνωση. Δεν μπορούμε όμως να μπούμε στη διαδικασία να ψηφίσουμε ένα ποσό το οποίο πιθανότατα θα μας καταβληστεί, που δεν θα εγκριθεί πλέον, γιατί περνάει από τον παρελθόν. Δεν θα εγκριθεί καν. Αλλά τέλος πάντων, τώρα μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο. Πιθανόν η βοήθεια θα ήταν πιο ουσιαστική αν παίρνατε εσείς την πρωτοβουλία. 33 άνθρωποι είναι, πάρτε τους από ένα τηλέφωνο να παρουσιαστούν μέχρι τις 15 του μήνος. Όποιος θέλει να δώσει κάποια βοήθεια για αυτό τη διοργάνωση που γίνεται. Νομίζω ότι είναι το πιο σωστό και το πιο σοβαρό από το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Κατά τα άλλα, καλώς γίνεται η πρωτοβουλία που γίνεται. Εγώ δεν ήξερα μάλιστα ότι και στο παρελθόν ο κύριος Δήμαρχος υπήρχε συμμετοχή. Καλώς γίνεται. Είναι δεδομένο ότι δεν συμφωνούμε με τα άκρα, είτε είναι ακροδεξιά είτε είναι ακροαριστερά. Ο μεσαίος χώρος είναι ο καλύτερος και μπορούμε να, έτσι ως χώρα να οδεύσουμε καλύτερα και ως Δήμος, ακολουθώντας το μεσαίο χώρο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχει μια διαφήμιση. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, στην περίπτωση που δεν το περάσει ο Επίτροπος, εσείς προτίθεστε να κάνετε κάποια κίνηση, αυτή που είπε ο συνάδελφος κ. Παπα-Νικολάου, να πάρει κάποιος από το Δήμο τους δημοτικούς συμβούλους ή θα τα αφήσετε έτσι? Εννοεί ο κ. Στοπλίου που εάν δεν περάσει, προτιθέμεθα να μαζέψει τα χρήματα από τους δημοτικούς συμβούλους. Σαφέστατα ναι. Ότι σας απαντώ εγώ. Θα το κάνω εγώ. Δύο λεπτά, δύο λεπτά. Γιατί έτσι να κάνουμε... Διαβάζουμε τους δημότες τώρα, γιατί να πάτε τους δημότες. Πολύ καλή διαδικασία. Συνάδελφοι, εμείς... Συνάδελφοι, εγώ είπα, το ποσό είναι συμβολικό, εάν κοπεί, κόπηκε. Λοιπόν, πάμε σε ψήφιση. Χαρμαρά. Αν ποιος στο γραφείο. Μανολετάκης. Ναι, Αγγελής. Ναι στη συμμετοχή, όχι στο χρηματικό ένταλμα. Παρακάτω, δημοτικά τέλη, μιλέτε τη λέξη δημοτικά τέλη. Ναι, ναι.